Λοιπόν, εδώ έχουμε και έναν άνθρωπο ξεχωριστό μέσα στον νομικό κόσμο. Είναι κάπως, αλλά σήμερα εδώ παρόν είναι ένας, δύο μάλλον. Ο ένας, η μία μάλλον, έχει εκπροσωπήσει την αγωνία των Ελλήνων πανελληνίως σε ό,τι αφορά την επίκηση του Βοτανικού, την ισλαμοποίηση της χώρας και το σύμφωνο συμβίωσης των ομοφυλοφίλων που θα είναι η τελική χαριστική βολή στην καρδιά του ελληνισμού, του ανθρώπου Έλληνα, γιατί ξέρετε τι λέει αυτός ο νόμος. Δεν λέει ότι μπορούν δύο ομοφυλόφιλοι να συμβιώνουν, αυτό το κάνανε έτσι κι αλλιώς. Άλλο ήθελε να κάνει αυτός ο νόμος. Να δώσει εμέσως μη σαφώς το νομικό δικαίωμα σε αυτούς τους ανθρώπους να υιοθετήσουν παιδιά. Και όταν το παιδί μεγαλώσει ένα τέτοιο εξωθεσμικό οικογενειακό μοντέλο, θα γίνει ένας διεστραμμένος ψυχικός χαρακτήρας που τα αποτελέσματά του μεθαύριο στην παραλαβή της κοινωνίας, γιατί εκ των πραγμάτων μεγαλώνοντας αυτοί οι άνθρωποι θα συμμετάσχουν στα πεπραγμένα της κοινωνίας, θα ξεκινήσουν μια διαδρομή, ένα πείραμα στην κυριολεξία που δεν θα έχει επιστροφή. Διότι άνθρωποι με ταραγμένη ψυχική ισορροπία δεν μπορούν να προσφέρουν ούτε στον εαυτό τους, όχι στην κοινωνία. Σε αυτές λοιπόν τις δύο εκφάνσεις των νομικών νομημάτων που παράγει η σημερινή μασονική πολιτεία, ήρθε αυτός ο άνθρωπος με τεράστια αυτοθυσία. Είναι εδώ η κυρία Κατερίνα Παντελίδου, δικηγόρος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, να μας πει για αυτό το τετράνιο αγώνα που κάνει με τους λίγους Έλληνες που την βοηθούν στα δικαστικά έδρα να προσφύγει. Έλα Κατερίνα, σε παρακαλώ. Μήπως σας κουράσω όμως, γιατί έχετε ήδη κουράσει. Ελάτε κυρία Κατερίνα, ελάτε πάνω. Όχι βέβαια, σας περιμένουμε πώς και πώς να σας ακούσουμε. Σας ευχαριστώ όλους πάρα πολύ και θα σας παρακαλέσω να κάνετε λίγη υπομονή. Όσο πιο σύντομα θα μπορέσω να σας ενημερώσω για τις νομικές ενέργειες που έχουμε κάνει. Την 11/3/2016 καταθέσαμε στο Συμβούλιο της Επικρατείας αίτηση ακυρώσεως κατά της υπαρρυθμών ΤΑΦ ΑΔΚ 39 του 2016, αποφάσεως του Υπουργού Εσωτερικών, δημοσιευτήσει στο ΦΕΚ 71Β 22/1/2016. Ετούντες στην αίτηση αυτή είναι συνολικώς 144, εκ των οποίων ο Αρχιεπίσκοπος Γοχ Μακάριος Καβακίδης, ο Αγιορείτης Μοναχός Παναγιώτης Λαζαρίτης, η Ιερά Μονή Αγίου Νικολάου Άνδρου, η Ιερά Μονή Εσφυγμένη, εκπροσωπουμένη υπό του Αρχιμανδρίτου Μεθοδίου, ο Ιερός Ναός Γοχ Αγίου Παύλου, εκπροσωπούμενος υπό του Πρεσβυτέρου ΒΟΚ Ιωάννου Μουρίκη, ο Παγκρίτιος Σύλλογος Υποστηρικτών των Ελληνικών και Χριστιανικών Ιδεών, ο Σύλλογος της Καβάλας των Φίλων του Αγίου Όρους. Οι υπόλοιποι είναι ιδιώτες Έλληνες πολίτες. Την αίτηση στηρίξαμε στα άρθρα 3, 4 παράγραφος 1, 5 παράγραφος 1, 21 παράγραφος 1, 25 παράγραφος 1 του ισχύοντος συντάγματος, ως και στα άρθρα 3, 33, 1350 επόμενα του αστικού κώδικα, αλλά και στις αρχές της νομιμότητος, της διοικήσεως και του δημοσίου συμφέροντος και στην αρχή της ισότητος. Ας δούμε λοιπόν τι προσβάλλαμε. Όταν κουραστείτε να μου το πείτε. Γιατί θέλω λίγο να σας αναλύσω τι ακριβώς προσβάλλουμε. Λέει η υπαρρυθμόν ΤΑΦ ΑΔΚ 39/2016 απόφασης, της οποίας ζητούμε την ακύρωση μεταξύ άλλων. Αποσπάσματα των ληξιαρχικών πράξεων συμφώνων συμβίωσης, οι οποίες είχαν καταρτιστεί στο πληροφοριακό σύστημα πριν την έναρξη ισχύως της παρούσας, θα ακολουθούν εφ' εξής το υπόδειγμα του παραρτήματος 1 της παρούσας. Το υπόδειγμα δε αυτό που θα ακολουθείτε εφ' εξής δεν θα αναφέρει άνδρας και γυναίκα, όπως ανέφερε ο τύπος των ληξιαρχικών βιβλίων παλαιότερων, αλλά αναφέρει αντί του όρου άνδρας τον όρο μέρος α και αντί του όρου γυναίκα τον όρο μέρος β.
Αυτή όμως η αλλαγή που επιχειρείται προσβάλλει την θεία διάκριση των δύο φύλων, τη βιολογική υπόσταση του ανδρός και της γυναικός, την ηθική αξιοπρέπεια των δύο φύλων και τη συνταγματική και ένομη τάξη της ελληνικής πολιτείας, όπως προαναφέραμε. Και συγκεκριμένως, ολόκληρο το ισχύον σύνταγμά μας στηρίζεται εις το όνομα της Αγίας και Ομοουσίου και Αδιαιρέτου Τριάδος. Το άρθρο 3 του ισχύοντος συντάγματος καθορίζει ότι η επικρατούσα θρησκεία είναι η ορθόδοξος πίστη. Το άρθρο 21, παράγραφος 1. Έχω την απέτηση όταν μιλώ να μ' ακούτε. Άλλο σας είπα, αν κουραστήκατε να φύγει. Θέλω μέχρι τέλους να με ακούσετε, γιατί θα μάθετε. Και όταν μαθαίνουμε γινόμαστε δυνατοί. Το άρθρο 21, παράγραφος 1, καθορίζει ότι η οικογένεια ως θεμέλιο της συντήρησης και προαγωγής του έθνους, καθώς και ο γάμος, η μητρότητα και η παιδική ηλικία τελούν υπό την προστασία του κράτους. Με τον νέον όμως τρόπο και τύπο των ανωτέρων ληξιαρχικών πράξεων προσβάλλονται ο θεσμός του γάμου, της οικογένειας, της μητρότητας και της πατρότητας. Προσβάλλεται η ίδια η θεία δημιουργία και η αδιάψευστη βιολογική πραγματικότητα και εξισώνεται αντισυνταγματικά ο γάμος όπως τον προστατεύει η ένομος τάξης της πατρίδας μας με την ομοφιλοφιλική συμβίωση. Κι έτσι αρχίζει αργά αλλά σταθερά το ξύλωμα της οικογένειας και κατά συνέπεια του έθνους και της κοινωνίας. Δηλαδή επιδιώκεται από τη νέα τάξη πραγμάτων ένας νέος προγραμματισμός της κοινωνίας, στην οποία κοινωνία το φυσιολογικό και το παραφύση είναι έγκυρα και ίσα. Όλοι είναι ίσοι, όλα είναι ίσα και έγκυρα μέσα σε μια πολυπολιτισμική κοινωνία. Με το νέο τύπο αυτών των ληξιαρχικών πράξεων προσβάλλεται το άρθρο 4 παράγραφος 1 και 5 παράγραφος 1 του ισχύοντος συντάγματος. Προσβάλλεται το δικαίωμα της πλειοψηφίας να λεγόμεθα άνδρες και γυναίκες προς χάρη μιας μικράς μειοψηφίας, της οποίας επιτρέψτε μου καθόλου μα καθόλου δεν θίγονται τα δικαιώματα όπως όλοι πολύ καλά γνωρίζουμε, αφού απολάβουν παντού την προτεραιότητα και την προβολή. Δηλαδή, χάρη μιας μειοψηφίας, μας επιβάλλεται να γίνομαι άφιλοι, το φι με ύψιλο. Δηλαδή, ουδέτεροι, όπερ βεβαίως και δεν ανεχόμεθα. Κι έτσι ευρισκόμεθα πρώτου παραλόγου η μειοψηφία να ασκεί τα δικαιώματά της εις βάρος της πλειοψηφίας και να επιδιώκει με την προστασία δυστυχώς της διοικήσεως την ανατροπή των δύο φύλων και την παραδοσιακή οικογένεια ως θεσμούς πλέον απαραδέκτους και ρατσιστικούς. Εν προκειμένου, τα ίδια τα κρατικά όργανα παραβιάζουν τα δικαιώματά μας και τις ανωτέρω διατάξεις και συντελούν δια των αποφάσεών των εις την αποδόμηση του γάμου και της οικογένειας και την κατάρρευση του κοινωνικού κράτους. Εις τον τύπο αυτών των ληξιαρχικών πράξεων, ως προαναφέραμε, υπάρχει εγγραφή δια το επώνυμο των τέκνων. Έτσι ανοίγεται το παράθυρο για την μεταβεβαιότητος επερχομένη υιοθεσία τέκνων υπό των ομοφιλοφίλων και την δια της υιοθεσίας παιδεραστία. Και πιστέψε με,
δεν προτρέχουμε των γεγονότων. Πριν από λίγα χρόνια κάποιος έλεγε ότι θα δεινοπαθήσουμε όπως δεινοπαθούμε σήμερα, θα το πιστεύατε? Κανείς δεν θα το πίστευε. Και γι' αυτό δεν προλάβαμε το κακό, ενώ όλοι μας λίγο πολύ παραμείναμε θεατές της ολίγο κατ' ολίγο αποδομήσεως, ανεχόμενοι πράγματα που τα θεωρήσαμε μικρά και ασήμαντα. Όμως ήταν η αρχή του ξυλώματος των αξιών μας. Ταυτόχρονα, εκτός από τη γνωστή σε όλους μας προπαγάνδα πλήση εγκεφάλου από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και από τον τύπο μέσω των οποίων διαμορφώνεται μία ομοφιλοφιλική συνείδηση τόσο στη μάζα όσο και στην νεολαία μας, παρατηρείται και στην πατρίδα μας η διαμόρφωση της συνειδήσεως αυτής και στα παιδιά μας μέσα από τα άφυλα πια παιχνίδια, το φι με ύψιλον. Και ακούστε τώρα, καθηγήτρια της Παιδαγωγικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, τη συμμετείχε ως... Σας ευχαριστώ πολύ που φεύγετε. Συμμετείχε ως ομιλήτρια τον Φεβρουάριο του 2014 σε εκδήλωση με τον τίτλο «Η αγάπη δημιουργεί τις οικογένειες και όχι τα δύο φύλλα» της ΜΚΟ Οικογένειες Ουράνιο Τόξο, που αποτελείται από ομόφυλους γονείς. Στο άρθρο της με τον τίτλο «Θα αγοράσετε κούκλα στο αγοράκι σας» γράφει. Δεν σας ενδιαφέρουν αυτά? Δεν είναι ωραία? Συνεχίστε, κυρία Καταρίνα, συνεχίστε. Επειδή σας άκουσα και είπατε τι προσβάλατε, περιμένω να ακούσω τι πετύχατε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Κύριε Σπύρου, σας παρακαλώ, δεν θα να μιλήσετε, θα βγείτε έξω από την αίθουσα, κύριε Σπύρου. Δεν θα χαλάσετε την εκδήλωση, κύριε Σπύρου. Τίποτα δεν χρειάζεται. Κύριε Σπύρου, όπως έμαθα πως λέγεστε, θα σας απαντήσω στο τέλος, γιατί σέβομαι τους κυρίους που με ακούν. Λέει λοιπόν η καθηγήτρια, πάντως όταν προτρέπουμε ένα αγοράκι να γίνει αληθινός άντρας μέσα από το παιχνίδι ή άλλες δράσεις, η προτροπή αυτή γίνεται κατανοητή μέσα στο πλαίσιο ενός λόγου περί ετεροσεξουαλικότητας που είναι άμεσα συνδεδεμένος με τους λόγους περί ομοφοβίας και μισογυνισμού. Έτσι περνάει σιγά σιγά το μήνυμα ότι το να λέμε σαν ένα αγοράκι να γίνει άντρας είναι λόγος ομοφοβικός. Και γι' αυτό το λόγο καταργούνται δια της ανωτέρω αποφάσεως οι όροι άνδρας και γυναίκα. Προετοιμάζεται εντέχνως η νέα μορφή οικογένειας. Η μορφή αυτή ήδη παρουσιάζεται σαν τηλεοπτική σειρά στο ABC της Disney στην Αμερική και η οποία νέα οικογένεια αποτελείται από ένα διαφυλετικό λεσβιακό ζευγάρι με τα παιδιά από διαφορετικούς γονείς και φυλές. Βλέπουμε λοιπόν ότι ο πόλεμος που διεξάγεται στην πατρίδα μας από τους ξένους επικυριαρχούς είναι αμήλικτος αλλά και πολυμέτωπος. Προημερών στην εφημερίδα Το Βήμα ανεφέρθηκε σε σχετικό άρθρο ότι το θρήσκευμα των Ελλήνων είναι ορθόδοξη και μωαμεθανή. Και αμέσως μετά η εφημερίδα αυτή εκυκλοφόρησε δωρεάν το Κοράνι. Νομίζετε ότι αυτό είναι τυχαίο? Κάντε το λογικό συνειρμό με το μεταναστευτικό πρόβλημα που ζούμε τελευταίως και θα βγάλετε μόνοι σας τα αναμφίβολα συμπεράσματά σας. Κατά του δημοσιεύματος αυτού, ο συνέλληνας Ανδρέας Χαϊκάλης ανέλαβε δια λογαριασμό μας των Ελλήνων την υπεράσπιση των αξιών μας με δικόγραφο που συνέταξε ο νεαρός νομικός Λάμπρος Σταθόπουλος κατά της εφημερίδας και κατά άλλων, αλλά δεν θα μπορέσω τώρα να σας το αναφέρω γιατί είστε πολύ κουρασμένοι.
Όπως όλοι γνωρίζετε, λέμε για άλλη νομική εργασία την οποία έχουμε κάνει και εδώ απαντώ και στον αγαπητό συνέλληνα ότι το τζαμί δεν έγινε μέχρι τώρα στην Αθήνα γιατί έχουμε αγωνιστεί πάρα πολύ σκληρά με έξοδα, κόπο και χρόνο δικό μας. Χωρίς να μας βοηθήσει. Με τη συνθήκη της Λισαβόνας δεν επιτρέπεται κάτω από τη Θράκη να γίνονται μουσουλμανικά τεμένοι. Αφήστε το. Λοιπόν, Θράκη, όχι, μην επικαρθείστε μία επιτυχία που δεν είναι δική σας. Μην την επικαρθείτε. Στο τέλος πόσο θες να γίνεις. Θα σας απαντήσω. Κυρία Κατερίνα, μην απαντήσετε. Όπως όλοι γνωρίζετε, συζητήθηκε η αίτηση ακυρώσεως για το τέμενο στο Βοτανικό. Εκκρεμεί όμως νέα αίτησή μας για την ακύρωση της διατάξεως του άρθρου 34 του νόμου 4327 14 Μαΐου του 2015 της τροπολογίας Λαφαζάνη. Η διάταξη αυτή αποτελεί τροποποίηση περιγράμματος δημοσίου κτήματος πολεοδομικού και χωροταξικού περιεχομένου και έπρεπε να περιληφθεί υποχρεωτικώς εις εκτελεστή υπουργική απόφαση. Ακούστε τι κάναμε. Δεν βγάλαμε ποτέ εκτελεστή υπουργική απόφαση. Για να μην μπορούμε να ασκήσουμε τα δικαιώματά μας. Εμείς όμως παρόλα αυτά, με δικά μας έξοδα, προσβάλαμε εν γνώση μας την τροπολογία και ζητάμε από το ΣΤΕ ότι ή θα πρέπει να ακυρωθεί αυτή η διάταξη του νόμου, ή θα πρέπει να κριθεί ότι είναι ανεφάρμοστος και να υποχρεωθεί η διοίκηση να σεβαστεί το κράτος δικαίου και την αρχή της νομιμότητας και να εκδώσει νέα διοικητική πράξη ώστε να επιδιώξουμε την ακυρότητά της ενώπιον του ΣΤΕ. Η αίτησή μας αυτή θα δικαστεί 19 Τετάρτου 2016 εκτός κι αν αναβληθεί. Την 8 Οκτώβου 2015 ασκήσαμε με το Σύλλογο Αθηνά στο Βοτανικό με την Καλλιόπη Μπελιά και 400 ακόμη άτομα κατοίκους της περιοχής και βιοτέχνες γύρω-γύρω στην περιοχή του καταβλισμού στον ίδιο δρόμο που έγινε ο καταβλισμός αίτηση κατά του καταβλισμού των λαθρομεταναστών. Η αίτησή μας είναι νομικά στηριγμένη θαυμάσια. Και ενώ αποδείξαμε ότι ο καταβλισμός είναι παράνομος και έγινε χωρίς τις απαιτούμενες άδειες, ο δικαστής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, Βασίλειος Μαλάμος, την απέρριψε διότι δήθεν δεν είχαμε ένομο συμφέρον. Οι κάτοικοι της περιοχής, αφού δεν μπορούσε αλλιώς να την απορρίψει στηριζόμενο σε καμία διάταξη του νόμου. Διότι τον είχαμε κολλήσει στον τοίχο, να σας το πω απλά. Είχε καταπιεί τη γλώσσα του στο ακροατήριο. Δηλαδή πρόκειται για μια στημένη απόφαση. Φυσικά δεν έχουμε τελειώσει και θα ζητηθούν οι ανάλογες ευθύνες με αγωγή κακοδικίας. Αυτός είναι ο αγώνας, η νίκη κτίζεται λίγο-λίγο. Την 26 Δεκάτου 2015 καταθέσαμε την αίτηση ακυρώσεως κατά της ηθαγένειας, η οποία θα συζητηθεί την 10 Πέμπτου 2016 στο ΣΤΕ. Ο πόλεμος λοιπόν είναι αδυσόπιτος και πλήττει άμεσα, συστηματικά και θα έλεγα επιδεικτικά τη βιολογική και ηθική μας υπόσταση ως Ελλήνων, τη συνταγματική και άνομη τάξη της πατρίδας μας και την πολιτιστική μας παράδοση. Είναι δε πόλεμος καθημερινός. Και πιστέψτε αδέλφια μου, μπορούμε να ανταπεξέλθουμε στον πόλεμο αυτόν μόνο εάν επικαλεστούμε το έλεος του Θεού σύσσωμη. Και σύσσωμη ομονοούμε για την πατρίδα μας σαν ισότιμοι απλοί στρατιώτες που εδώ δυστυχώς κάποιοι το χάλασαν. Είμαστε στρατιώτες στο χρέος της πατρίδας
και δεν πρόκειται να κερδίσουμε τον πόλεμο εύκολα. Θα αγωνιστούμε για να τον κερδίσουμε.